Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, μεγάλο Σάββατο σήμερα 27 Απριλίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Χρόνια πολλά σε όλη την Δυτική Μακεδονία και καλό Πάσχα από την διοίκηση και τους εργαζόμενους της τηλεόρασης του West. Θα πάμε τώρα να δούμε την ειδησιογραφία. Εκτός των τυχών θα ταξιδέψουν κυρίες και κύριοι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί της ημέρας του Πάσχα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Πλαβολόπουλος βρίσκεται ήδη στην Καλαμάτα που θα περάσει τις γιορτινές ημέρες. Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα μεταβεί στην Κρήτη, όπου ήδη βρίσκεται η σύζυγός του Μπέντι Μπαζιάννα με τα δυο τους παιδιά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει ανάσταση στην Τίνο, ενώ στην Αθήνα θα μείνουν οι Φόφοι Γεννηματά και ο Βασίλης Λεβέντης, που δεν αποκλείται να επισκεφτεί κάποιο στρατόπεδο της Αττικής. Στη Λιβαδιά θα βρεθεί αύριο Κυριακή του Πάσχα ο Δημήτρης Κουτσούμπας και στον Δραπανιά Χανίων ο Σταύρος Θεοδωράκης. Θα έρθουμε τώρα να δούμε διάφορα θέματα που αφορούν κυρίες και κύριοι την ειδησιογραφία. Καλησπέρα τη συνάδελφο Ελίνα Φυλακτού. Ελίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά χρόνια σε όλους. Εντατικοποιούνται οι δράσεις των υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας σε όλη την επικράτεια με την εφαρμογή αυξημένων μέτρων ασφάλειας, αστυνόμευσης και τροχέας αυτές τις ημέρες των εορτών του Πάσχα. Να το δούμε αναλυτικό το ρεπορτάζ. Ακριβώς, Δημήτρη, αυξημένες θα είναι οι αστυνομικές δράσεις για βεγγαλικά, αλλά και για την αστυνόμευση των κλειστών σπιτιών και της ασφαλούς διακίνησης των εκδρομέων του Πάσχα. Η αστυνομία θα είναι σε επιφυλακή γιατί λόγω των ημερών πολλοί πολίτες θα απουσιάσουν στα χωριά τους, τα σπίτια τους θα είναι κλειστά, οπότε ίσως να είναι και πιθανή στόχη κάποιων ληστών. Συγκεκριμένα η δραστηριοποίηση των περιπολιών επικεντρώνεται κυρίως στις κατοικημένες περιοχές με σκοπό την αποτροπή των κλοπών και των διαρρήξεων, σε επιβατικούς σταθμούς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε εμπορικά κέντρα, σε ιερούς ναούς όπου παρατηρείται προσέλευση και αποχώρηση πιστών, σε τραπεζικά καταστήματα και ταχυδρομεία, σε περιοχές όπου παρατηρείται αυξημένη τουριστική δραστηριότητα. Για την ασφαλή τώρα κυκλοφορία των οχημάτων και των πολιτών, αλλά και την πρόληψη των ατυχημάτων, ενισχυμένα μέτρα θα ληφθούν από τις υπηρεσίες της τροχέας σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της χώρας και περισσότερες χρήσιμες συμβουλές μπορούν οι πολίτες να δουν και στην επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας. Ιδιαίτερη προσοχή στην έξοδο αλλά και στην επιστροφή των εκδρομών. Τώρα πάμε στα Διόδια, όπου ο πρόεδρος της Εγνατίας Οδού Απόστολος, ο Αντωνούδης, αναφέρεται ότι στόχος είναι να μειωθούν οι χρεώσεις στα Διόδια, διαβεβαιώνουν ότι οι νέοι σταθμοί Διοδίων δεν θα λειτουργήσουν στο εγγύς μέλλον. Για να δούμε τώρα τι λέει ο πρόεδρος της Εγνατίας. Συγκεκριμένα, Δημήτρη, θα κατασκευαστούν 42 νέοι σταθμοί διοδίων στον άξονα της Εγνατίας Οδού και γι' αυτό μίλησε στο ραδιόφωνο του Α96,5 Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος της Εγνατίας Οδού, κ. Απόστολος Αντωνούδης. Ξεκαθάρισε ο κ. Αντωνούδης πως δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία για τον κόσμο και πως στόχος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι να μειωθούν οι χρεώσεις στα διόδια. Μάλιστα. Τώρα, πώς θα γίνει αυτό, ο κ. Αντωνούδης εξηγεί ότι δεν θα υπάρχει αλλαγή στην τσέπη, απλά όπου σε δύο σταθμούς διοδίων τοποθετείται κι άλλος ένας, τότε θα πέφτουν οι χρεώσεις στους δύο όμορους σταθμούς, άρα θα διατηρείται σταθερή και η χρέωση. Πάντως να πούμε ότι το τριήμερο τώρα αυξήσεις φωτιά είχαμε στη βενζίνη και τα διόδια επιβαρύνουν πάρα πολύ την έξοδο των εκδρομών όπου και να πάνε. Πράγμα. Φωτιά οι τιμές της βενζίνης, παντού έχει ανέβει πάρα πολύ η βενζίνη, έχει φτάσει σε περιοχές, έχουμε δει ακόμα και στα νησιά μέχρι και ένα 80-85, εδώ στην περιοχή μας έχει ένα 61-62, αλλά όλα αυτά επιβαρύνουν την τσέπη των πολιτών που θα πάνε για εκδρομή. Μάλιστα, πολλοί το σκέφτονται και δύο και τρεις φορές για να το σκέφτονται πάρα πολύ, γιατί αυτό επιβαρύνει πάρα πολύ την τσέπη του καταναλωτή. Τι να πούμε. Πάμε να δούμε τώρα δύο, επειδή έχουμε πάρα πολλά ρεπορτάζ σήμερα και έχουμε ρεπορτάζ από τους επιταφείους, πάμε να δούμε και δύο έθιμα τώρα. Θα πάμε στην Ορδαία που έχουμε το Κοτσαγγέλι της Αγάπης στην Άρδασα. Έτσι είναι, Δημήτρη, ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίων Άρδασας αναβιώνει τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα, το έθιμο Κοτσαγγέλ, τιμώντας έτσι τους πρόσφυγες του 1922 από την Άρδασα του Πόντου. Να πούμε λιγάκι τη διαδικασία του εθίμου. Στις 12 το μεσημέρι, με αφετηρία τη στέγη του Συλλόγου, θα ξεκινήσει η ομάδα με τον ιερέα και τον πρόεδρο μπροστά και να ακολουθούν τα μέλη και θα συνεχίσουν σε όλα τα σπίτια η πορεία αυτή. Από κάθε σπίτι θα εντάσσεται μέσα στην ομάδα της πορείας και ένα μέλος της οικογένειας. Ωραία. Και στο τέλος της διαδρομής θα δημιουργηθεί ένας πυρήνας που θα αναλάβει το απόγευμα στην πλατεία να στρώσει το τραπέζι της αγάπης. Μας. Πάμε και στην Αχλάδα τώρα, στην Φλόνο, που έχουμε ιερά πανήγυρη στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου με αφορμή τον εορτασμό που είναι τη δεύτερη μέρα, 29 Απριλίου. Προς τιμήν, Δημήτρη, της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου θα πραγματοποιηθούν κάποιες λατρευτικές εκδηλώσεις. Είναι οι εξής: την Κυριακή του Πάσχα στις 5 η ώρα το απόγευμα θα είναι ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός με τα αρτοκλασίας και λιτάνευση της ιερής εικόνας.
Την δεύτερη μέρα του Πάσχα, στις 7.30 το απόγευμα, θα τελεστεί ο όρθος και η πανηγυρική ιερατική θεία λειτουργία μετά θείου κηρύγματος. Παραλόγως, να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές εκκλησίες με το όνομα Άγιος Γεώργιος. Θα έχουμε πολλές εκδηλώσεις, εορτασμούς σε τοπικές κοινότητες και εκδηλώσεις έχουμε και στην τοπική κοινότητα Κλήτου του Δήμου Κοζάνης. Και εκεί θα έχουμε περιφορά της εικόνας αλλά και εορτασμό. Ελίνα, σε ευχαριστούμε. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πλήθος πιστών βρέθηκε στην περιφορά του επιταφείου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη χθες το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ.